Κάνουμε αρχή σήμερα από το ιστορικό πάρκο Τάκης Ζεμπίλας στο Στρόβολο. Είναι το πρώτο πάρκο που δημιουργήθηκε στον Δήμο και προσφέρει ξεκούραση για τους μεγάλους και χαρά για τους μικρούς. Πλην όμως, τα τελευταία χρόνια έχει παραμεληθεί και χρειάζεται η συμβολή του Δήμου για να επανέλθει στην αρχική του έγκλη. Όπως το είχε σχεδιάσει ο Δημοτικός Σύμβουλος Τάκης Ζεμπίλας, ο οποίος απεβίωσε πριν την έναρξη του έργου. Πάμε λοιπόν στο Στρόβολο. Μας περιμένει η Όλγα Κωνσταντίνου και ο Δήμαρχος, ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια ημέρα των πάρκων σήμερα και η αξία τους είναι τεράστια για όλους τους πολίτες και κυρίως για αυτούς που ζουν στα κέντρα των πόλεων. Είναι ένας χώρος ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης. Στα πάρκα γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις και εμείς σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε στο πάρκο Τάκη Ζεμπίλα, έτσι ώστε να δούμε και να μάθουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτό το πάρκο δεν ικανοποιεί τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και έχουν αρκετά παράπονα έτσι οι κάτοικοι όσον αφορά το κτίριο που βλέπουμε πίσω, ότι θέλουν να γίνει ξανά έτσι ένα περίπτερο για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και αν μπορούν και τα παιδιά να κάνουν εδώ τα πάρτι γενεθλίων τους. Έχουμε δίπλα μας τον Δήμαρχο του Στροβόλου για να μας δώσει έτσι λίγες λεπτομέρειες αν υπάρχει κάποιον πλάνο και τι σκοπεύουν να γίνει με αυτόν εδώ το πάρκο. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος εδώ. Πέραν έτσι από κάποια παραμέληση που υπάρχει, είναι ένας πάρα πάρα πολύ ωραίος χώρος, πρασίνου. Και είδαμε και κάποια παιδιά τα οποία τώρα περνούσαν από εδώ. Ναι, να σας καλημερίσω κι εγώ. Να σας διορθώσω βεβαίως, καθόλου παραμελημένος δεν είναι ο χώρος εδώ. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά η υπηρεσία του Δήμου μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το ιστορικό πάρκο, όπως έχει πει η Κάτια. Βεβαίως όλα τα πάρκα για μας είναι σημαντικά και τα 107 πάρκα που έχουμε, καθώς και οι εκατοντάδες χώροι πρασίνου, και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου μας γίνεται και η ανάλογη καθαριότητα και η ανάλογη περιποίηση. Όσον αφορά το συγκεκριμένο πάρκο όμως, επειδή είναι ένα μεγάλο πάρκο σε μια πολυσύχναστη εδώ περιοχή, ο Δήμος Στροβόλου έχει σχέδια για αναβάθμιση του πάρκου για να μπορεί να εξυπηρετεί όσο το δυνατό καλύτερα τον κόσμο. Ήδη ιδιαίτερα τα απογεύματα υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και μεγαλύτεροι οι οποίοι χρησιμοποιούν το χώρο. Άρα λοιπόν είναι στις προτεραιότητές μας η αναβάθμιση αυτού του χώρου. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά θα γίνουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου μας, οι οποίες δεν είναι απεριόριστες. 107 πάρκα μας είπατε. Οργανωμένοι χώροι πρασίνου, για να σας πω και κάτι. Επειδή ειδικότερα φέτος με αυτή τη βροχόπτωση και την μεγάλη βλάστηση υπάρχουν προβλήματα, η υπηρεσία του Δήμου μας και με υπηρεσιακή και με υπεροριακή εργασία προσπαθεί να περιποιηθεί τους χώρους. Όσον αφορά το. Εδώ είναι. Είναι το γήπεδο μπάσκετ. Φαίνεται ότι απουσιάζουν οι μπασκετές. Λείπουν οι μπασκετές. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Οι μπασκετές απουσιάζουν, αγαπητή Όλγα, γιατί ακριβώς επειδή είναι ένας πολυσύχναστος χώρος όπου υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά το απόγευμα, έχουμε με δική μου εντολή, έχουν παραγγελθεί μπασκέτες επαγγελματικές για να μπορέσουν να παίζουν τα παιδιά. Αυτά όμως, αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να γίνουν με διαδικασίες. Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα υπάρχουν και μπασκέτες για να παίξουν τα παιδιά. Άρα μην νομίζετε. Είναι διαδικασίες που χρειάζονται χρόνο, δηλαδή μπορεί να μας φαίνεται απλό ότι θέλουμε. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλώς επειδή θέλουμε να μπουν σωστές μπασκέτες, γιατί το απόγευμα, επισκέπτομαι συχνά το χώρο. Το απόγευμα εδώ υπάρχουν δεκάδες παιδιά, θα μπουν μπασκέτες επαγγελματικές, επαναλαμβάνω, για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Και όσον αφορά εκεί το κιόσκι, γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία που ναι, θα ακολουθηθεί. Ναι, όσον αφορά το κιόσκι, ο Δήμος Στροβόλου έχει τρεις φορές προσφοροδοτήσει το συγκεκριμένο κιόσκι και δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, δυστυχώς. Ο λόγος βέβαια ήταν ότι ήμασταν σε μια περίοδο πανδημίας, όπου πολλοί κόσμος, αντιλαμβάνεστε, και οι εμπορευόμενοι του τόπου μας, οι επιχειρηματίες, δεν ήθελαν να προσφοροδοτήσουν ένα πάρκο με όλα αυτά που συμβαίναν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία. Θα γίνουν και κάποιες αναβαθμίσεις στο συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσει ξανά να αποκτήσει ζωή το πάρκο μας, γιατί είναι όντως απαραίτητο να υπάρχει ένα κιόσκι και ένα περίπτερο εδώ για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κόσμου. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή να έρθουν να το ανοίξουν, να το δουλέψουν? Ναι, είναι με διαδικασία προσφορών. Δεν μπορώ εγώ να πω κάποιου, έλα δούλεψε. Είναι με διαδικασία προσφορών. Τρεις φορές ο Δήμος το έχει κάνει αυτό κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων και δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Ο κύριος λόγος που δεν υπήρξε ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι με αυτές τις έκτακτες συνθήκες πανδημίας, ακόμη και σε μεγαλύτερα πάρκα, δύο μεγαλύτερα πάρκα που έχουμε, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Τώρα όμως είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει. Ήδη κάποιοι μας έχουν προσεγγίσει. Γίνονται και κάποιες εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσει να λειτουργήσει σύντομα. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με διαδικασίες προσφορών.
Και παίρνει πάρα πολύ χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Ό,τι προβλέπετε από την νομοθεσία. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι πολίτες, ζητούν κάτι άλλο από τα πάρκα του Δήμου σας, τι είναι αυτό που θέλουν να υπάρχουν στο πάρκο και είναι αυτά που θέλετε κι εσείς να φτιάξετε στα πάρκα. Είναι οι χώροι πρασίνου είναι πολύ σημαντικοί. Στο Δήμο Στροβόλου έχουμε τη χαρά, όπως σας είπα, να έχουμε 100 και κάτι πάρκα. Κάποια είναι και τεράστια, είναι το Γραμμικό Πάρκο, είναι το Πάρκο Αγίου Δημητρίου, είναι το Πάρκο Ακροπόλεως, τα οποία πρέπει να τύχουν περιποίησης. Βεβαίως για τον κάθε ένα το πιο σημαντικό πάρκο είναι το πάρκο δίπλα από το σπίτι του, δίπλα από τη γειτονιά του. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθούμε να κρατούμε τα πάρκα μας σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι με την τελευταία απόφαση το Τμήμα Δασών που ήταν υπεύθυνο για την περιποίηση των νησίδων και των κυκλικών κόμβων, αυτά έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου. Άρα θα είναι μια επιπλέον εργασία για το Δήμο μας. Άρα με μια υποστελεχωμένη υπηρεσία, με πόρους όπως αυτούς που πολύ συχνά λέμε και παραπονιέμαστε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, το εργατικό προσωπικό και η υπηρεσία κήπων και πρασίνου του Δήμου μας δίνει καθημερινά μια μεγάλη μάχη για ικανοποιητική κατάσταση. Υπάρχουν τα συνεργεία, υπάρχει υπεροριακή εργασία τα Σαββατοκύριακα για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Για να φανταστείτε, οι προϊστάμενοι του τμήματος που μιλάμε καθημερινά πολλές φορές την ημέρα, είμαστε σε απόγνωση. Οι χώροι είναι δεκάδες, εκατοντάδες και προσπαθούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, γιατί οι δυνάμεις μας δεν είναι αστήρευτες, να ανταποκριθούμε. Δεν μπορείτε να προσλάβετε άλλων προσωπικών για αυτόν τον σκοπό, είναι αυτές όλες οι διαδικασίες που γίνονται. Είμαστε σε διαδικασίες ακριβώς για να μπορούμε να προσλάβουμε, αλλά είναι αυτά που ελπίζουμε να αλλάξουμε τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα αλλάξουν αυτή τη χρονική περίοδο για να μπορεί να προσλάβεις. Χρειάζονται οι απαραίτητες εγκρίσεις από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, τα οποία είναι χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά εμείς καθημερινά κάνουμε αγώνα ακριβώς και για την υπηρεσία κήπων και πρασίνου και για την υπηρεσία καθαριότητας και για την υπηρεσία την τεχνική του Δήμου μας. Να προσλάβουμε επιπλέον προσωπικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Ο αγώνας είναι καθημερινός, αγαπητή Όλγα. Είναι ένα πρόβλημα αυτόν με τον τομέα της καθαριότητας που έχουν όλοι οι Δήμοι, γιατί το ακούσαμε και από πάρα πολλούς άλλους δημάρχους, οι οποίοι κάνουν αυτόν το παράπονο ότι είναι υποστελεχωμένοι και οι διαδικασίες δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτά που θέλουν. Εμείς που ζούμε καθημερινά του Δήμου μας νύχτα και μέρα, ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση και σε αυτά τα πλαίσια καλούμαστε να λειτουργήσουμε. Ζητούμε και την κατανόηση του κόσμου. Βεβαίως ο κόσμος έχει δίκιο. Τώρα που άνοιξε και ο καιρός, τώρα που ελπίσουμε να είναι και τα καλύτερα τα πράγματα με την πανδημία, ο κόσμος θέλει να βγει έξω στα πάρκα, στις γειτονιές. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω τον κόσμο είναι ότι πρώτη προτεραιότητα του Δήμου μας αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρει και προσωπικό και από άλλες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά βεβαίως όταν παίρνεις προσωπικό από άλλη υπηρεσία του Δήμου αφήνεις άλλα κενά. Όμως η προσπάθεια θα συνεχιστεί νύχτα και μέρα. Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για όλη αυτή την ξενάγηση εδώ στο πάρκο που μας αναφέρει τα προβλήματα και ο κόσμος θα τα ακούσει και θα γνωρίζει τώρα τι γίνεται. Ωστόσο, περιμένουν οι πολίτες πολλά από τον Δήμαρχο της κάθε περιοχής για τα πάρκα και επειδή τους και Όλγα, ο Δήμαρχος που μας ακούει, είχε αναφερθεί στο ότι για τον καθένα το πιο σημαντικό είναι το πάρκο της γειτονιάς του. Έτσι, αν μπορούν μεταξύ των Δήμων και των πολιτών να αναπτυχθεί μια αυθύδρομη σχέση και να συμβάλλουν και αυτοί με κάθε γειτονιά για το δικό της πάρκο, όπως μπορεί να συνδράμει και στην καθαριότητα, ενδεχομένως και με δωρεές ή ό,τι άλλο χρειαστεί, γιατί είναι πολύτιμη αυτή η χώρη, ειδικά σε έτσι μικροκατοικημένες περιοχές. Είναι μια όαση. Κάτι άμα έχεις απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου έχει προχωρήσει σε μια πολιτική υιοθέτησης χώρων πρασίνου, όπου εταιρείες, μεγάλοι οργανισμοί, σχολεία μπορούν να υιοθετήσουν χώρους πρασίνου. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε δύο τέτοιες περιπτώσεις, όπου κάποιοι οργανισμοί αναλαμβάνουν την περιποίηση των χώρων για να μπορέσουμε κι εμείς να απεγκλωβιστούμε σε κάποιο βαθμό βεβαίως από όλο αυτό. Και ομάδες δημοτών, σαν συγκεκριμένα την ερχόμενη Τετάρτη, έχω μια σύσκεψη σε ένα πάρκο στην περιοχή Ακροπόλεως, όπου μια ομάδα δημοτών θα συναντηθεί μαζί μας, γιατί θέλουν και αυτοί με εθελοντική εργασία να βοηθήσουν το έργο του Δήμου. Άρα λοιπόν καλούμε και εμείς τους δημότες, όσους θέλουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί εμείς είμαστε εδώ για το Δημότη, αγαπητή Κάτια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ενώνουν δυνάμεις οι πολίτες μαζί με τον Δήμο. Έτσι. Και εσείς, αγαπημένοι θεατές, όποιοι έχετε φωτογραφίες από πάρκα στη γειτονιά σας, από όποια είναι αυτά, στείλτε μας να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.